Πάμε όμως τώρα να συνδεθούμε με τον κύριο Αντώνη Μουζάκη, φοροτεχνικό, να μας πει ακριβώς τι γίνεται με αυτό το φοροτεχνικό αλαλούμ που θέλει να βάλουμε το χέρι μας στην ίδια άδεια τσέπη. Κύριε Μουζάκη. Γεια σας. Έτσι όπως τα λέτε είναι. Δηλαδή έχουμε ένα τεράστιο θέμα αυτή την περίοδο αναφορικά με το Ε9 και την υποβολή. Ωραία, ας ξεκινήσουμε από αυτό το κομμάτι να πάμε μετά στα ακόμα πιο δυσάρεστα. Λοιπόν, αναφορικά λοιπόν με το Ε9, πράγματι υπήρχε ένα τεράστιο ζήτημα γιατί το σύστημα μέχρι και σήμερα που μιλάμε δεν δουλεύει επαρκώς γρήγορα και με ταχύτητες τέτοιες που θα μπορεί να μας διευκολύνει, να διευκολύνει τον πολίτη αλλά και εμάς ως επαγγελματίες στην υποβολή του Ε9. Γιατί καταλαβαίνετε όταν καθίσει κάποιος μπροστά σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή και προσπαθεί επί 2 και 3 και 4 ώρες να στείλει ένα Ε9, καταλαβαίνετε ότι έτσι δεν μπορεί να γίνει δουλειά. Ταλαιπωρείται τόσο ο πολίτης όσο πολύ περισσότερο είναι μαρτύριο για μας που είμαστε επαγγελματίες και αν έχουμε μόνο έναν πελάτη 3 ώρες στο γραφείο μας. Να ρωτήσω εγώ τώρα κάτι. Μα δεν θα ήταν... να κλείσουμε το γραφείο. Ναι. Δεν ήταν αναμενόμενο αυτό. Δηλαδή αυτό θα έπρεπε να το είχαν σκεφτεί ότι θα υπήρξε τεράστιο πρόβλημα. Δεν είναι όλοι γνώστες υπολογιστών κτλ. Και σίγουρα θα υπήρχε μια καθυστέρηση. Εντάξει, θα υπήρχε καθυστέρηση, αλλά θα έπρεπε να είχαν προβλέψει να έχουν ένα σύστημα. Ναι. Που θα μπορούσε να δουλεύει με τέτοιον τρόπο ώστε να είναι γρήγορο και να, η αποστολή ενός Ε9, ενός μεταβολής ενός ακινήτου για παράδειγμα να ολοκληρώνονταν σε 5-10 λεπτά και όχι σε 1,5 και 2 ώρες. Ναι. Αυτό είναι το ζήτημα. Εν πάση περιπτώσει, το Υπουργείο Οικονομικών προκειμένου να λύσει αυτό το πρόβλημα, αλλά όχι μόνο αυτό και ένα άλλο που θα σας περιγράψω, έχει δώσει μια παράταση η οποία εκπνέει την Παρασκευή. Την Παρασκευή, 27 του μήνα. Α, την Παρασκευή, μεθαύριο δηλαδή. Αυτή η παράταση ισχύει για την καταγραφή των ακινήτων, τροποποιήσεις, μεταβολές που έχουμε στην ακίνητή μας περιουσία, αυτή που αναφέρεται στον πάνω πίνακα, δηλαδή στα εντός σχεδίου ακίνητα, είτε οικόπεδα είτε κτίσματα. Όμως συνέβη και κάτι άλλο παράδοξο τις τελευταίες μέρες, την προηγούμενη Πέμπτη Παρασκευή, συνέβη το εξής. Ενώ για παράδειγμα εσείς μου είχατε αναθέσει, λέμε, ή εγώ έφτιαχνα το δικό μου Ε9 και έμπαινα να τροποποιήσω την εγγραφή σε ένα ακίνητό μου, την ώρα που πατούσα το πλήκτρο για να ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής, ότου φάγματος έβλεπα την περιουσιακή κατάσταση τη δική σας ή του οποιοδήποτε άλλου. Α, υπήρχαν πολίτη, και τέτοια. Δυστυχώς. Και όχι μόνο αυτό, μπορεί από παράβλεψη, λοιπόν, επειδή εγώ παράδειγμα δεν το είδα, δεν το πρόσεξα, γιατί εγώ δούλευα στο δικό μου κωδικό, να οριστικοποιούσα και την εγγραφή και να βρεθεί ο άλλος φορολογούμενος να έχει ένα ακίνητο δικό μου ή εγώ να έχω τροποποιήσει δικά το ακίνητα χωρίς αυτός να το γνωρίζει. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εδώ γεννάται ένα άλλο τεράστιο ζήτημα για το πώς θα διορθωθούν όλες αυτές οι χιλιάδες λανθασμένες εγγραφές εν αγνία του πολίτη ο οποίος ουδέποτε ήξερε ότι αυτό μπορεί να έχει συμβεί. Για πείτε μου τώρα κάτι, ποιος μπορεί να το ελέγξει αυτό, δηλαδή αυτό δηλαδή θα το προσέξει ο πολίτης μόνο όταν του έρθει ας πούμε να καταβάλει ένα χ ποσό και πει μα πώς είναι δυνατόν εγώ να καταθέσω ας πούμε 5.000 ευρώ αφού πέρυσι κατέβαλα 1.000 ας πούμε. Μόνο ακριβώς. Έτσι, γιατί δεν νομίζω ότι θα βάλουν κάποιους υπαλλήλους να ελέγξουν όλες τις φορολογικές δηλώσεις να δούνε που έχει γίνει το λάθος. Ακριβώς. Δεν βλέπω ότι θα υπάρχει κάποια λύση από την πλευρά του Υπουργείου Οικονομικών, γιατί και ένα backup, παράδειγμα, να ανέβαζαν με προγενέστερη ημερομηνία, θα δημιουργούσαν προβλήματα σε άλλους προλογούμενους που είχαν κάνει εγγραφές. Οπότε, μάλλον θα συμβεί αυτό που λέτε. Οπότε, δηλαδή, εμείς πρέπει να ελέγξουμε αν σωστά. Το χαρτί που θα μας έρθει είναι σωστό ή όχι. Ακριβώς. Αλλά αυτό άρα, μπορεί. Λοιπόν... Συγγνώμη που σας διακόπτω. Ναι, ναι. Ας πούμε, η γιαγιά μου, ο παππούς μου που θα τους έρθει το χαρτί, θα μπορούν ας πούμε, να καταλάβουν αν έχει γίνει σωστά η δήλωση ή όχι. Όταν θα έρθει λοιπόν το εγκαθαριστικό σημείωμα, όπως πολύ σωστά είπατε προηγουμένως, θα πρέπει να ελέγξουμε τα ακίνητα που αναγράφει αυτό και το φόρο που έχει υπολογιστεί, γιατί μπορεί να έχει αναγραφεί ακίνητο που δεν είναι δικό μας ή να μας έχει σβηστεί και ακίνητο και να το έχουμε χάσει, οπότε αποτέλεσμα είναι να είναι λανθασμένος ο φόρος. Να γράφει αναλυτικά όλα τα ακίνητα ή όποια περιουσία ακριβώς, υπάρχει. Ακριβώς. Εκεί λοιπόν σε αυτή την περίπτωση αν υπάρχουν προβλήματα και υπάρχουν σφάλματα, λάθη, έχουμε την εξής δυνατότητα. Σε 4 μήνες από την αναγραφή της ημερομηνίας πάνω στο καθαριστικό σημείωμα μπορούμε χωρίς καμία ποινή, χωρίς να λέω και το τονίζω, καμία ποινή, κανένα πρόστιμο, καμία προσάυξηση, να προβούμε σε διορθωτική εγγραφή του Ε9, να κάνουμε καινούργιο Ε9, τροποποιητικό,
προκειμένου να διορθώσουμε τα λάθη που βρήκαμε στον φόρο ακίνητης περιουσίας. Αυτό τι σημαίνει λοιπόν, οπότε φέτος που θα έρθει ειδικά το εκαθαριστικό μας, να ελέγξουμε ακριβώς αν όλα τα στοιχεία που υπάρχουν στο εκαθαριστικό είναι σωστά. Σωστά. Γιατί άλλες χρονιές μπορεί και να μην το ελέγχαμε, γιατί ξέραμε ότι αφού έχουμε δηλώσει αυτά, αυτά θα υπάρχουν, έτσι, αλλά επειδή τώρα υπάρχει το πρόβλημα με το διαδίκτυο και το TaxisNet, αυτή τη φορά ίσως πρέπει να το προσέξουμε περισσότερο. Έτσι ακριβώς, όπως το λέτε, πάντα πρέπει να ελέγχουμε, να μην πληρώνει κανένας αυτό που του στέλνουν, αν δεν έχει ελέγξει προηγουμένως τις εγγραφές, αν είναι σωστές ή όχι. Ένας λόγος παραπάνω τώρα να το ελέγξουμε πιο προσεκτικά, γιατί μπορεί να έχει συμβεί οποιαδήποτε αλλαγή, μεταβολή, τροποποίηση χωρίς να το έχουμε πάρει χαμπάρι. Λοιπόν, κύριε Μουζάκη, πάμε τώρα στο άλλο θέμα που έχει να κάνει με τον φόρο των ακινήτων και όλα αυτά που δεν ξέρω ως προς τι μπορούν να αλλάξουν, αλλά ακούγονται διάφορα. Κοιτάξτε, εδώ έχουν δει το φως της δημοσιότητας διάφορα σενάρια αναφορικά με το φόρο των ακινήτων. Μιλάμε για αυτό το φόρο, τον ενιαίο φόρο ακινήτων που θα επιβληθεί από την 1η-1η-14 και μετά. Ναι. Είναι ένας φόρος που η πρώτη διαφοροποίηση με τον υφιστάμενο φόρο ακινήτων περιουσίας έγινε στο γεγονός ότι με αυτόν τον φόρο δεν θα φορολογείται η ακίνητη περιουσία στο σύνολό της, όπως γίνεται σήμερα, και θα υπάρχει ένα φορολογητό όριο, αλλά το κάθε ακίνητο χωριστά. Άρα το κάθε ακίνητο, είτε είναι κτίσμα είτε είναι οικόπεδο, είτε είναι εντός σχεδίου είτε είναι εκτός σχεδίου, άρα και τα αγροτεμάχια και όλα τα κινητά μας που είναι εκτός σχεδίου, θα φορολογούνται. Τώρα εκεί έχουν πέσει στο τραπέζι διάφορες κλίμακες. Δεν ξέρουμε τι θα ισχύσει τελικά. Σημασία έχει ότι ίσως λίγο ωφελημένοι είναι αυτοί που έχουν ακίνητη περιουσία και αφορά αστικά ακίνητα. Πρόβλημα θα έχουν σαφώς και επιβαρύνσεις όλοι αυτοί που έχουν, και είναι πάρα πολλά εκατομμύρια συμπολιτών μας, που έχουν αγροτεμάχια, που έχουν οικόπεδα εκτός σχεδίου, που μέχρι τώρα δεν φορολογούνται και δυστυχώς για πρώτη φορά θα φορολογηθούν. Αυτοί θα δεχτούν επιβαρύνσεις. Μάλιστα. Βέβαια φαντάζομαι ότι θα υπάρχει μια κλίμακα, έτσι, δηλαδή αν, έτσι ακριβώς. Αν είναι κάποια αγροτεμάχια που είναι εντός σχεδίου πόλεων ή κάποια άλλα ακριβώς, που είναι πραγματικά αγροτεμάχια. Θα λαμβάνεται υπόψη η απόσταση τους από τη θάλασσα και κάποιες άλλες παράμετροι προκειμένου να προκύπτει η αξία επί της οποίας θα απολογιστεί ο φόρος και στη συνέχεια να υπολογίζει το φόρος ο οποίος θα αποστέλλεται για πληρωμή στο φορολογούμενο. Το θέμα είναι ότι πολλοί λογαριασμοί από την εφορία αποστέλλονται. Δεν ξέρουμε κατά πόσο είναι δυνατόν όλοι αυτοί μπορούν να πληρωθούν σε μια περίοδο που μισθοί και συντάξεις έχουν καταρακωθεί, το ίδιο και οι αμοιβές ή τα κέντρα των επιχειρήσεων. Και εδώ είναι το στίχημα της κυβέρνησης. Ας πούμε για την πρώτη κατοικία μας, έτσι, ας μην πάμε σε κάποιο άλλο σπίτι πατρικό ή οτιδήποτε που μπορεί να έχουμε κληρονομήσει ή που μπορεί να έχουμε. Ας πάμε στην πρώτη κατοικία. Τι έχουμε λοιπόν να πληρώσουμε μέσα στο 2013. Έχουμε τις έκτακτες εισφορές. Σαφώς έχουμε τις έκτακτες εισφορές. Έχουμε αναφορικά με την πρώτη κατοικία που λέτε στον ενιαίο φόρο ακινήτων, δεν απαλλάσσεται καμία κατοικία. Το μόνο κριτήριο που θα υπάρχει θα είναι ένα εισοδηματικό κριτήριο κατά πάσα πιθανότητα. Ναι. Για όσους έχουν εισόδημα 7.000 ευρώ και κάτω, αυτοί ίσως απαλλαγούν. Προσαυξανόμενο αυτό για κάθε χιλιάρικο, για τη σύζυγο και τα παιδιά στην οικογένεια. 7.000 ευρώ είπατε. 7.000 ευρώ. Αυτή είναι η σκέψη. Από εκεί και πέρα, αναφορικά με το τι έχουμε να πληρώσουμε, σίγουρα έχουμε να πληρώσουμε το φόρο εισοδήματος, την ειδική εισφορά αλληλεγγύης που έρχεται μαζί με το ίδιο εκαθαριστικό, το τέλος επιτιδεύματος, και εδώ στο τέλος επιτιδεύματος, αν μου επιτρέπετε να σταθώ λίγο, γιατί έχει δημιουργηθεί ένα απίστευτο αλαλούμ αυτή την περίοδο, αφού το Υπουργείο Οικονομικών αποστέλει επιστολές για να πληρωθεί τέλος επιτιδεύματος από επιχειρήσεις με όποια μορφή και αν αυτές λειτουργούσαν, είτε ατομικές είτε με την εταιρική μορφή, που έχουν. Άλλο παράλογο αυτό πάλι. Ακριβώς. Οι οποίες έχουν κλείσει πολλά χρόνια πίσω. Οι περισσότεροι εξ αυτών μπορεί να έχουν φύγει από τούτο τον κόσμο, να έχουν αποδημήσει εισκύλων και δυστυχώς. Με ποια λογική, καλά, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για λογική, αλλά με ποιο σκεπτικό, ας πούμε. Το Υπουργείο Οικονομικών τη στιγμή της μετάπτωσης από το χειρόγραφο σύστημα στο Taxis, ναι, δεν έχει περάσει τα στοιχεία των παλιών επιχειρήσεων στο δίκτυό του. Ναι. Αποτέλεσμα είναι να βλέπει όλες αυτές τις παλιές εταιρείες ως να μην έχουν κάνει διακοπή. Άρα έχουν αποσταλεί σημειώματα σε επιχειρήσεις που είναι το 1945, το 1962, το 1968, το 1985. Έχουν κλείσει αυτές τις επιχειρήσεις. Το σύστημα δεν είναι ενημερωμένο για την πάυση εργασιών που έχει κάνει η επιχείρηση. Αποτέλεσμα είναι, επειδή βλέπει ότι υπάρχει επιχείρηση και είναι ενεργή,
αποστέλλει και σημείωμα για να πληρωθεί ο φόρος. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα που δεν ξέρω πώς θα επιληθεί. Θα ταλαιπωρηθεί ο πολίτης αδίκως. Γιατί για φανταστείτε να πηγαίνει κάποιος τώρα κληρονόμος ενός αποθανόντα να πάει να πάρει στο πρωτοδικείο, γιατί είχε μια ομόρφη εταιρεία ο παππούς, η γιαγιά που έχουν φύγει, για μια εταιρεία να κάνει αίτημα, να πάρει να δει αν έχει λυθεί η επιχείρηση, να αποσκομίσει τα χαρτιά στην εφορία για να γίνει οριστική διακοπή κτλ. Άρα λοιπόν θα έχουμε μια απίστευτη ταλαιπωρία αυτό το χρονικό διάστημα, αναφορικά με το τέλος επιδιδεύματος που καλούνται να πληρώσουν οι συμπολίτες μας, καλούνται να πληρώσουν όλοι, έχει επιβληθεί επί δικαίων και αδίκων δυστυχώς. Μάλιστα, να σας ξαναεπιστρέψω σε αυτό που λέγαμε πριν. Λοιπόν, η πρώτη κατοικία, λοιπόν, η μόνιμη κατοικία δεν εξαιρείται από αυτό το καινούριο φόρο. Οπότε έχουμε την έκτακτη εισφορά, έχουμε αυτή τον ενιαίο φόρο. Τον ενιαίο φόρο, τον φόρο ακίνητης περιουσίας, πληρώνουμε μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ το ΕΤΑ. Αναφορικά με το φόρο ακίνητης περιουσίας, δυστυχώς μας ήρθαν οι λογαριασμοί μας δεμένοι. Μας ήρθε τώρα ο φόρος ακίνητης περιουσίας του 2011, μας ήρθε του 2012, θα μας έρθει και του 2013. Και φυσικά θα έχουμε να πληρώσουμε και το φόρο πολυτελείας για τα αυτοκίνητα τα οποία έχουμε. Θα μας έρθει να πληρώσουμε και το τέλος κυκλοφορίας στο τέλος του έτους, περί τον Νοέμβρη. Καταλαβαίνετε ότι ο λογαριασμός είναι πάρα πολύ μεγάλος. Δυστυχώς το σπίτι που κάποτε ήταν όνειρο, τώρα έχει γίνει εφιάλτης. Γιατί πληρώνουμε έτσι, λέτε. Όχι όποιος μόνο το σπίτι δεύτερη φορά, αλλά είναι σαν να το πληρώνουμε και δεύτερη φορά και να πληρώνουμε και ενίκιο. Δυστυχώς, όποιος έχει ακίνητο αυτή την περίοδο τιμωρείται. Μάλλον έχουν βρει στο Υπουργείο Οικονομικών ότι όποιος έχει ακίνητη περιουσία είναι αυτός που έχει και κατέχει και υπό αυτή την έννοια πρέπει να τον τιμωρήσουμε. Είναι μια παράδεκτη στάση. Φρονώ ότι θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να αλλάξει η τακτική αυτή. Δεν επιτρέπεται να επιβάλλονται τέτοιες φορολογίες σε ακίνητη περιουσία που αυτή την περίοδο έχει απαξιωθεί. Το βλέπετε καθημερινά. Αποτέλεσμα είναι ένα επενδυτικό εργαλείο που είχαμε και αφορούσε την ακίνητή μας περιουσία να είναι μαρτύριο για τους πολίτες, αφού πλέον δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις πληρωμές φόρων σε ακίνητα που στις περισσότερες περιπτώσεις είναι ανεκμετάλλευτα, δεν δίνουν καμία πρόσοδο. Έτσι ακριβώς είναι και εμείς εδώ οι Έλληνες λίγο πολύ το είχαμε και ως πραγματικά όχι μόνο ως όνειρο, ως στόχος να έχουμε μία ιδιόκτητη κατοικία, να μπορέσουμε να έχουμε ας πούμε άλλο ένα διαμέρισμα για το παιδί μας. Έτσι ακριβώς. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει ένα ανέκδοτο το οποίο κυκλοφορεί, ναι. Έτσι για να κλείσουμε λίγο με χιούμορ, που λέει ο γονιός το παιδί, πρόσεξε να είσαι καλό παιδί γιατί αλλιώς θα σου γράψω το σπίτι. Έτσι ακριβώς. Τώρα, ξέρετε, παρακαλούν όλοι να μην τους γράψει κάποιος ένα σπίτι, να μην κληρονομήσουν κάτι, γιατί θα τιμωρηθούν, δυστυχώς. Λοιπόν, δυστυχώς θα πρέπει να πληρώσουμε ή θα κληθούμε να πληρώσουμε και άλλα πράγματα μέσα στο 2014, εκεί που περιμέναμε ίσως να πάρουμε μια ανάσα μετά το Σεπτέμβρη και με τις καινούργιες αποφάσεις και ίσως σε κάποιες περιπτώσεις τουλάχιστον η εξαίρεση να είναι περισσότερη. Δηλαδή, να πω ότι όταν εσείς μου είπατε ότι το οικογενειακό εισόδημα που ας πούμε απαλλάσσεται είναι 7.000 ευρώ, όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι ας πούμε μια οικογένεια με δύο παιδιά που δουλεύουν και οι δύο γονείς, στις περισσότερες φορές θα ξεπεράσει τα 7.000 ευρώ. Αυτό όμως δεν πάει να πει ότι μπορεί να πληρώσει έκτακτες εισφορές και επιπλέον φόρους. Σωστά, σωστά. Έχετε δίκιο. Να είστε καλά, καλό απόγευμα. Και εσείς να είστε καλά. Συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Καλή να είστε συνέχεια. Καλά.